Λοιπόν, τι κάνανε εσείς στην Κρήτη, φτιάξανε ένα δούριο ύπο. Πολύ ωραία. Ό,τι τι, δηλαδή πώς. Θα σου πω, είναι ένα πάρκο ψυχαγωγίας καινούριο. Βρήκα το βιντεάκι σήμερα, το έχει ανεβάσει ο Σαράντος, ένας άνθρωπος που είναι στην Κρήτη με το ελικοπτεράκι του και γυρίζει και τραβάει όμορφα πράγματα. Είναι πάρκο για τον κόσμο στη Χερσόνησο. Κοιτάξτε τι έφτιαξε ο επιχειρηματίας. Είναι 13 μέτρα ύψος. Κανονικός δούριος ύπος, σαν αυτόν τον γνωστό του Οδυσσέα. Εκεί λοιπόν μπαίνεις, θα δείτε και τα πλάνα όσο προχωράνε, γιατί το πάρκο είναι τεράστιο. Μπαίνεις και πολεμάς στο σκοτάδι με λέιζερ. Κοίτα πώς είναι η εικόνα. Νομίζω ότι είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Είναι στη Χερσόνησο του Ηρακλείου και όσοι θέλουν βέβαια μπορούν να πάνε να το δουν. Εγώ μπήκα και στο σχετικό site, λέγεται Λαβύρινθος το πάρκο. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όσοι είναι στην Κρήτη ή όσοι την επισκεφθούν, νομίζω ότι αξίζει να το δεις αυτό από κοντά. Για τα παιδιά που έχουν διαβάσει την ιστορία του δουρίου, που είναι ένα όνειρο να μπορούν να μπουν μέσα. Εννοείς να το τα ζήσουν. Μεγάλα, γιατί αν θυμάμαι καλά εγώ την εποχή μου, στο γυμνάσιο την κάναμε την Οδυσσέα και την Ιλιάδα. Νομίζω την ιστορία του Οδυσσέα. Όλα τα παιδιά την ξέρουν και τα μικρά παιδάκια. 7 έχουν το παραμύθια, με τις εικόνες. Είναι γνωστός ο δούριος ύπος και νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένο το εγχείρημα. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως. Είναι λες και είναι εικόνες από το εξωτερικό πραγματικά. Ναι, ναι, πραγματικά. Μπράβο, μπράβο. Άλλος ένας λόγος να πάμε στη Λεβεντογέννα.